κάποιες λύσεις. Τώρα βλέπουμε τις δύο ομάδες να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Χαιρετούν τους διαιτητές στο καθιερωμένο τελετουργικό. Μόλις δύο λεπτά πριν έναρξη του αγώνα, την οποία σας φέρνει αποκλειστικά κοντά σας ο Alpha Sports TV με την ευγενική χορηγία του Siteview Developers. Οι τελευταίες οδηγίες, οι απαραίτητες για την αναμέτρηση που αναμένεται να έχει ενδιαφέρον για όσο κρατήσει η αντίσταση του Πανελληνίου απέναντι σε μια ομάδα η οποία σφίζει από ποιότητα. Βέβαια και ο Πανελλήνιος έχει εξαιρετικές παίχτριες. Η Σιζίνου είναι μια εξαιρετική παίχτρια. Η Ματσάτοβα, η Αμπουνάσαρ, η Τσαγκάρη και γενικότερα είναι δύο ομάδες που δεν στερούνται ποιότητας. Βέβαια ο Πανελλήνιος δεν έχει κάποιον βαθμό στο πρωτάθλημα και αυτό θέλει να αλλάξει άμεσα η κυρία Κουπεπίδου. Ο Πανελλήνιος, να θυμίσουμε ότι διαθέτει και μια εξαιρετική ομάδα στις υποδομές, οπότε έχει αρκετό μέλλον. Όλα έτοιμα για την έναρξη της αναμέτρησης εδώ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει μια αλλαγή έδρας, διότι ενώ ξεκίνησε το παιχνίδι μας, έχει αλλαγή έδρας λοιπόν, διότι στην αίθουσα του Αγίου Δομετίου γίνεται αυτή τη στιγμή το ΑΕΛ Κεραυνός, ένα σπουδαίο παιχνίδι το οποίο μπορείτε να δείτε αποκλειστικά στον Alpha Sports. Ένας απόλυτος τελικός λοιπόν της γυναικείας καλαθόσφαιρας, της οποίας βλέπετε στον Alpha Sports TV. Κεραυνός και ΑΕΛ λοιπόν δίνουν σημαντική μάχη για το κύπελο γυναικών. Μπορείτε να έχετε παράλληλα ανοιχτά και τα δύο, και τις δύο καρτέλες, να βλέπετε και εμάς εδώ από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και την αναμέτρηση του κυπέλου γυναικών ανάμεσα σε ΑΕΛ και Κεραυνό για το μπάσκετ, το οποίο μονοπολεί το ενδιαφέρον. Έχουμε το πρώτο τέρμα στην αναμέτρηση από την Άντζελα την Δημητρίεβιτς, 0-1 το σκορ. Να δούμε αν ο Πανελλήνιος μπορεί να πάρει κάποιο τέρμα από την αρχή. 1-22 από την έναρξη του αγώνα. Κερδίζει ένα φάουλ η ομάδα του Πανελληνίου, η οποία έχει την μπάλα στην κατοχή της. Η Αντωνίου τώρα θα προσπαθήσει να κάνει το σουτ. Κάνει ένα σουτ, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια της Άντριας της Τάκη. Για την Σούσου τώρα, η οποία δίνει και τις απαραίτητες οδηγίες στις συμπαίχτριές της. Κάντορ με την μπάλα, η Σούσου, η Δημητρίεβιτς, γυρνάει πάλι η Σούσου, η Κάντορ, Δημητρίεβιτς, πασάρει ένα λάθος, η μπάλα όμως παραμένει στην κατοχή των Λατσιών με την Χαραλάμπους. Η Δημητρίεβιτς, η Σούσου, η οποία παίζει ως κεντρικός και πάλι. Δημητρίεβιτς πήγε να κάνει ένα σούτ εδώ η Κάντορ, κέρδισε όμως το φάουλ, την παράβαση. Δημητρίεβιτς παίρνει τα βήματα και σκοράρει από ευθεία, καρφώνει το τέρμα του Πανελληνίου, την τριπάτσα για το 0-2. Δεύτερο τέρμα για την Άντζελα την Δημητρίεβιτς, που φυσικά δίνει σκληρή μάχη για την κορυφή στον πίνακα το σκόρερ, μαζί με την Αλεξάνδρα την Κωνσταντινίδου που αγωνίζεται μετά. Τσαγκάρι θα σουτάρει, Τάκη θα κατεβάσει,
τα ρολά και η Δημητρίεβιτς τώρα στον ευνηδιασμό για το 0-3. Η Δημητρίεβιτς κάνει αυτό που γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ξαναβλέπετε εδώ το replay. Σε 3 λεπτά, 3 τέρματα από νωρίς διαφορά για την ομάδα των Λατσιών. Τσανγκάρι Αντωνίου, γυρνάει μπάλα με υπομονή, νέο λάθος πάει να γίνει εδώ από τον Πανελλήνιο και γίνεται στον ευνηδιασμό και πάλι η Δημητρίεβιτς για το 0-4, όχι. Η Τριμπάτσα κάνει πολύ ωραία απόκρουση. Το ξαναβλέπετε πάλι εδώ. Πολύ ωραία απόκρουση από την τερματοφύλακα του Πανελλήνιου για να παραμείνει το 0-3 και να μην πάρει διαστάσεις που είναι δύσκολα να καλυφθούν από τον Πανελλήνιο το σκορ, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς. Ξέρουμε ότι ο Πανελλήνιος έχει κάποιες αδυναμίες, τις οποίες προσπαθεί να βελτιώσει. Για να δούμε τώρα τον Πανελλήνιο, θα σκοράρει το πρώτο του τέρμα. Βλέπετε εδώ το replay, πρώτο τέρμα για τον Πανελλήνιο, μειώνει σε 3-1 με την Κυριακίδου. Η Κυριακή Δουλεύει, η οποία ανοίγει το σκορ, ανοίγει το λογαριασμό και για τους γηπεδούχους. Η Δημητρίεβιτς τώρα πάλι θα σκοράρει. Πανελλήνιος Δημητρίεβιτς 1-4. Μόνο εκείνη έχει βάλει τα τέρματα. Βλέπουμε μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Ξεπερνάει τις αντίπαλες παίχτριες και σκοράρει για το 1-4. Με άμυνα 6-0 τα Λατσιά τώρα. Προσπαθεί να το διασπάσει αυτό ο Πανελλήνιος και θα σκοράρει. Η Αντωνίου θα δώσει την πάσα στην Ρένα Τσαγκάρη και εκείνη θα γράψει το 2-4. Παραμένει κοντά στο σκορ ο Πανελλήνιος. Η Σούσου τώρα για την Δημητρίεβιτς. Θα σουτάρει και πάλι, προσπαθεί να κερδίσει την τερματοφύλακα του Πανελληνίου, δεν τα καταφέρνει. Η Τριπάτσα δεν ευνηδιάζεται και δεν δέχεται το τέρμα. Άρα ο Πανελλήνιος έχει την ευκαιρία να μειώσει στο πλην 1. Η μπάλα γυρνάει με υπομονή. Η coach του Πανελληνίου θέλει υπομονή στις επιθέσεις και σωστές πάσες, έτσι ώστε να αποφευχθούν τα λάθη. Ένα πήγε να γίνει τώρα από την Αντωνίου. Τσανγκάρι θα πάρει τα βήματα, θα προσπαθήσει να εκτελέσει. Και όταν λέω θα πάρει τα βήματα, εννοώ ότι θα κάνει την κίνηση για να κάνει άμεσα το σουτ. Ένα λάθος τώρα εδώ από το Πανελλήνιο, όχι. Βγήκε σε πολύ καλή επίθεση, ένα παρολίγον λάθος. Η Αμπουνάσαρα στόχισε και η Δημητρίεβιτς στη συνέχεια με απλό τρόπο περνάει την μπάλα πάνω από το σώμα της Τριπάτσα για το 2-5. Η Δημητρίεβιτς, η οποία μαγεύει διότι έχει πετύχει όλα τα τέρματα των Λατσιών. Αντωνίου, Τσαγκάρι, η Αντωνίου και πάλι. Λάθος, η Δημητρίεβιτς στον ευνηδιασμό μόνη της. Η Τριπάτσα με την Δημητρίεβιτς. Και η Δημητρίεβιτς βγαίνει νικήτρια, 2-6 λοιπόν. Απίθανο σόου στα 7 πρώτα λεπτά του αγώνα για την Δημητρίεβιτς. Παίζει μόνη της ολόκληρο το Πανελλήνιο. Γνωρίζουμε την δυνότητα που έχει στο σκοράρισμα. Το αποδεικνύει για ακόμα μία φορά. 7 τέρματα, πολύ χρήσιμα τέρματα για την κούρσα στον πίνακα το σκόρερ. Τώρα όμως δεν θα είναι μόνο η Δημητρίεβιτς στον πίνακα το σκόρερ, θα γραφτεί και άλλη παίχτρια για την ομάδα των Λατσιών, για τις φιλοξενούμενες. Η Κάντορ γράφει το 2-7. Η Σιακαλή με την Τζαγκάρη, Κυριακίδου στα 5 γκολ διαφορά, η Σίζινου. Οι δύο ομάδες έχουν όρεξη, ο Πανελλήνιος θέλει να απαντήσει. Η Σίζινου
Θα κάνει την κίνηση και θα σκοράρει εντυπωσιακό τέρμα η Ιωάννα Σιζίνου. Βλέπουμε ξανά. Πολύ ωραίο τέρμα, εκτέλεσε την Άνδρια την Τάκη. 3-7. Δημητρίεβιτς, Σούσου. Καντόρ, Δημητρίεβιτς. Φάουλ από την ομάδα Πανελληνίου, η κατοχή στα Λατσιά και πάλι. Πρέπει να βγει άμυνα για τον Πανελλήνιο. Η Σούσου γυρνάει παραλίγο το λάθος. Για να δούμε, έχει γίνει κάποια παράβαση. Μπάλα στον Πανελλήνιο. Αλλά ο Πανελλήνιος με τη σειρά του κάνει μεγάλο λάθος. Και η Σούσου απέναντι από την τρυπάτσα. Με ένα σκαστό στούτ. Με ένα σκαστό σουτ θα πάρει το προβάδισμα 5 τερμάτων η ομάδα των Λατσιών, με την Σούσου να γράφει και εκείνη το όνομά της στον πίνακα των σκόρερ. Ένα θεαματικό παιχνίδι μέχρι στιγμής από την πλευρά των φιλοξενούμενων που χρειάζονται την νίκη με μεγάλη διαφορά τερμάτων. Ένα σουτ τώρα το οποίο έκανε Κυριακίδου, κέρδισε την παράβαση. Τσαγκάρη θα μοιράσει την Κυριακίδου. Η μπάλα θα πάει κατά λάθος σε μια παίχτρια του Πανελληνίου, ωστόσο πάτησε μέσα και έχουμε παράβαση για τον Πανελλήνιο, άρα η κατοχή πηγαίνει στα Λατσιά. Τα Λατσιά τα οποία σουτάρουν τώρα με την Αντωνίου, με την συγγνώμη, την Βραχίμη. Η τρυπάτσα όμως κατεβάζει ρολά και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι στη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. 3-8 τα Λατσιά μπροστά σε μια διαφαινόμενα εύκολη αναμέτρηση, ωστόσο πάντα χρειάζονται προσοχή αυτές οι αναμετρήσεις. Έχουμε την κίτρινη κάρτα στην Κάντορ. Το ματς συνεχίζεται. Η Σίζινου γυρνάει στην Τζαγκάρη, παραλίγο το λάθος. Η Σίζινου ξανακρατάει την μπάλα. Ας είναι νοησία στις παίχτρες του Πανελληνίου που σίγουρα τις βγάζουν εκτός κλίματος. Δύο μεγάλες αποκρούσεις για την... Βλέπετε εδώ. Δύο μεγάλες αποκρούσεις από την Άνδρια Τιντάκη σε δύο σουτ του Πανελληνίου. Νέο σουτ τώρα. Out την μπάλα. Παραμένει στα χέρια των Λατσιών. Αλλάζει μάλλον η κατοχή, συγγνώμη, για την ομάδα των Λατσιών. 3-8. Δημητρίεβιτς, Σούσου. Δημητρίεβιτς γυρνάει την μπάλα στο εξτρέμ. Η Σούσου και πάλι, παραλίγο το λάθος. Μάχες επιμαχών εδώ στο, για μια μπάλα. Παραμένει μπάλα στα Λατσιά. Φάουλ της Σίζινου πάνω στην Ιωάννου, η οποία δέχτηκε αμέσως τη συγγνώμη από την star του Πανελλήνιου. Η Σίζινου αναμφίβολα είναι το κορυφαίο όνομα του ρόστερ στον Πανελλήνιο. Τα Λατσιά τώρα με την μπάλα στα χέρια. Η Σούσου θα κάνει την κίνηση και θα δεχτεί σκληρό μαρκάρισμα και το πέναλτι. Βλέπουμε ξανά την φάση. Δέχτηκε το μαρκάρισμα από την Αμπουνάσαρ. Δημητρίεβιτς στο πέναλτι. Έλλειψη της Άνας Εκατερινέσκου. Η Δημητρίεβιτς θα παίρνει τις εκτελέσεις των πέναλτι και θα σκοράρει με χαρακτηριστική ευκολία για το 3-9. Κάτω από τα πόδια της τρυπάτσα. Δημητρίεβιτς, η οποία σημείωσε άλλο ένα τέρμα. Έχουμε και δίλεπτη αποβολή για τον Πανελλήνιο. 3-9.
το σκορ. Η Σίζινου τώρα κάνει την κίνηση, θα πάρει το φάουλ. Ταγκάρι, να δούμε τώρα, πήγε να βάλει ένα πολύ εντυπωσιακό γκολ η Σιακαλή από την θέση των εξτρέμ. Δεν τα καταφέρει να κερδίσει την Άντρια την Τάκη. Και τα Λατσιά επιτίθενται ξανά με παίχτη περισσότερο. Η Κάντορ κάνει ένα πολύ δυνατό σου, την μπάλα δεν βρίσκει στόχο και καταλήγει στα χέρια των παιχτριών του Πανελληνίου. Το Alpha Sports λοιπόν εδώ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Χειροσφαίρισης Γυναικών, σε ένα μάτσο το οποίο φέρνει κοντά σας η εταιρεία SciView Developers και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την χορηγία. Λάθος τώρα, τα Λατσιά προσπαθούν να πάρουν την μπάλα. Η Βραχίμη πάει να βρει την Άντζελα, την Δημητρίεβιτ. Η Τσαγκάρη μπαίνει στη μέση. Αλλά η Δημητρίεβιτ κάνει φάουλ στην Τσαγκάρη. Η Δημητρίεβιτ παίρνει την κίτρινη κάρτα. 3-9. Σιγά σιγά λίγη και η δίλεπτη αποβολή για τον Πανελλήνιο που θα μπορεί να παίξει με παίχτη παραπάνω. Έχουμε φάουλ τώρα. Σιζινού. Κυριακίδου. Πρέπει να βρει ένα τέρμα ο Πανελλήνιος, να δούμε αν θα τα καταφέρει. Από τα εξτρέμ προσπάθησε να κερδίσει την Άντρια την Τάκη η Τσορτανασίδου, δεν τα κατάφερε. 3-9 παραμένει. Η Δημητρίεβιτς θα πάρει το φάουλ από τη Σίζινου. Η Δημητρίεβιτς που εμπνέει σιγουριά στην επιθετικότητα των φιλοξενούμενων. Γιατί η κλάση της είναι μεγάλη. Να δούμε τώρα ένα πολύ ωραίο τέρμα από την παίχτρια των Λατσιών, η Χαραλάμπους. Μαριάννα Χαραλάμπους θα πετύχει το 3-10. Η Αμπουνάσαρ επέστρεψε μετά τη Βιλέπτη. 3-10 στο σύν 7 τα Λατσιά. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Σιζίνου και πάλι. Κυριακίδου, Τσάνγκαρη. Μπάλα γυρνάει, Δημητρίεβιτς κλέβει και προσπαθεί να φύγει στην αντεπίδεση. Να δούμε ποια θα σκοράρει. Βραχίμη, θα το κάνει η Βραχίμη. 3-11 η Βραχίμη. Έχουμε time out, 3-11, πάμε στο απαραίτητο break και επιστρέφουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ρε Μιχάλη μου, δεν λέω το λατρεύω το σπίτι μας, αλλά αυτή η γειτονιά δεν έχει άβρα, βρε παιδί μου. Δεν έχει το γαλάζιο της θάλασσας να ταιριάζει με τα μάτια μας. Δεν έχει το πράσινο του δάσου να ταιριάζει με το καθιστικό μας. Μιχάλη! Τι να σου πω ρε αγάπη μου, άμα κερδίσω τον Τζόκερ θα σηκώσω όλο το σπίτι και θα το πάω όπου θέλεις. Τζόκερ, έπαιξες! Τζόκερ, το πες, το έπαιξες. Εδώ είναι καλά. Επιστρέψαμε μετά το απαραίτητο time out. 3-11 το σκορ. SciView Developers Λατσιά. Πανελλήνιος, μάλλον αν θέλετε καλύτερα για να πάμε και με το γράμμα του νόμου. Πανελλήνιος, SciView Λατσιά για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
ένα μάτς το οποίο ήταν να γίνει στο κοινοτικό γήπεδο του Αγίου Δομετίου. Ωστόσο, λόγω του τελικού κυπέλου γυναικών στο μπάσκετ, το οποίο μπορείτε να το δείτε αποκλειστικά από τον Alpha Sports TV, η έδρα άλλαξε. Και βρισκόμαστε εδώ λοιπόν για το μάτς της 8ης αγωνιστικής. Ένα τέρμα τώρα για τον Πανελλήνιο, 4-11. Η Σούσου θα μοιράσει παραλίγο το λάθος, αλλά έχουμε γκολ αντί για λάθος, γιατί ο Άννου έκανε πάρα πολύ ωραία κίνηση από τα εξτρέμ, πήρε την μπάλα από την Δημητρίεβιτς, υποδέχτηκε άψογα την μπάλα και εκτέλεσε την Βαρέλια, η οποία αντικατέστησε την Τρυπάτσα στο τέρμα, 4-12. Ιωάννου που πετυχαίνει το πρώτο της τέρμα για σήμερα. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε ένα τέρμα για την Ιωάννου, ένα για την Χαραλάμπους, ένα για τη Σούσου, ένα για την Βραχίμη, ένα για την Κάντορ. Και τα πολλά τέρματα ανήκουν στην Δημητρίεβιτς. Έχει πετύχει 7 τέρματα η Άντζελα η Δημητρίεβιτς. Ενώ από την πλευρά των γηπεδούχων έχουν πετύχει ένα τέρμα η Ρένα η Τσαγκάρη, ένα τέρμα η Κυριακίδου, ένα τέρμα... Μάλλον δύο τέρματα η Τσαγκάρη, ένα η Κυριακίδου και ένα η Άμπου Νάσαρ. 4-12. Ο Πανελλήνιος θέλει να μειώσει για να μην πάει σε διψήφιο νούμερο η διαφορά. Πάλι όμως κλέβουν την μπάλα τα Λατσιά και η Δημητρίεβιτς στον ευνηδιασμό. Ναι! Σκοράρει! 4-13. One woman show λοιπόν από την Δημητρίεβιτς. Στο σημερινό μάτς. Βέβαια τα δύσκολα είναι αυτά που ακολουθούν για την ομάδα των Λατσιών, διότι στην ένατη αγωνιστική θα υποδεχτούν την Αραδίπου. Η Αραδίπου που έχει πάρα πολύ καλό σύνολο και αναμένεται να δυσκολέψει τις πράσινες. Βασίλη! Πολύ ωραίο τέρμα τώρα από την αρένα την Τσαγκάρη. Πέντε 13. Δημητρίεβιτς, Σούσου. Δημητρίεβιτς και πάλι. Για να δούμε τώρα. Ένα πολύ ωραίο σουτ. Ωστόσο η τερματοφύλακα του Πανελληνίου κατεβάζει ρολά. Ο Πανελλήνιος στον ευνηδιασμό προσπάθησε η Σίζινου να βρει με μια ωραία πάσα την Αμπού Νάσαρ, δεν τα κατάφερε. 5-13, 10 λεπτά ακόμα για το πρώτο ημίχρονο. Η Σούσου θα γυρίσει μπάλα με γρήγορη ταχύτητα από τα Λατσιά. Δύο παίχτριες πάνω στην Δημητρίεβιτς. Πάλι εκείνη βρήκε το χώρο για να σουτάρει. Κέρδισε όμως το φάουλ και η μπάλα παραμένει στα Λατσιά. 5-13, η Σούσου με την μπάλα. Η Δημητρίεβιτς τώρα παίρνει και πάλι τα βήματα, σουτάρει μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά έχουμε το γκολ. Το γκολ για τον Λατσιά από την Ιωάννου. 5-14. Στο σύν είναι η ομάδα των Λατσιών. Όταν ανεβάζει ταχύτητα η φιλοξενούμενη ομάδα είναι πραγματικά ασυναγώνιστη φέτος, με τον κύριο Σοφοκλέου να κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά και τις παίχτριες να δίνουν σε κάθε αγωνιστική όλο τους το είναι. Σημαντική απουσία για την ομάδα του Λατσιών η Εκατερινέσκου, που δεν φαίνεται να στοιχίζει.
Τώρα ένα φάουλ για τον Πανελλήνιο. Η μπάλα στην αρένα Τζαγκάρη. Τώρα σουτ και γκολ. Γκολ για την ομάδα του Πανελληνίου από την Σιακαλή με πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Και το πανηγύρισε και έξαλα, λογικό, εντάξει, γιατί μετά από αρκετή ώρα ένα πολύ εντυπωσιακό γκολ για τον Πανελλήνιο δίνει μια έτσι ψυχολογική όθηση. Όχι ότι πλησιάζει πάρα πολύ στο σκορ, διότι τα 8 τέρματα δεν καλύπτονται εύκολα όταν έχεις μπροστά σου μια ομάδα τέτοιας κλάσης. Η Δημητρίεβιτς τώρα θα προσπαθήσει να σουτάρει, όχι, γίνεται το λάθος και ο Πανελλήνιος στον ευνηδιασμό αρχεί πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Η ομάδα του Πανελληνίου όμως δεν το πληρώνει, διότι η μπάλα αλλάζει αριστοτεχνικά με την Κυριακίδου να δίνει στην Σίδινου και εκείνη να μοιράζει την μπάλα στην στην Παπαργύρη που σκοράρει για το 7-14. Τα Λατσιά τώρα και πάλι στην επίθεση, απόκρουση μεγάλη από την τερματοφύλακα των γηπεδούχων, την Βαρέλια. 7-14, double score για τις φιλοξενούμενες. Κυριακίδου, Τσαγκάρη, θέλει δεύτερο goal στη σειρά ο Πανελλήνιος. Η μπάλα στα εξτρέμ, παίρνει τα βήματα η ομάδα του Πανελληνίου, όμως έχουμε βήματα και η Σκουτάιτε, η οποία μπήκε για πρώτη φορά στο μάτς, μοιράζει την μπάλα στη συμπαίχτριά της για να συνεχιστεί ο αγώνας. Πάρα πολύ ωραίο τέρμα, φοβερό τέρμα από την Ιωάννου. Δείτε ξανά, πολύ όμορφη κίνηση, άκρος επαγγελματικό τελείωμα και το 7-15. Ρένα Τσαγκάρη. Μπάλα γυρνάει με υπομονή για τον Πανελλήνιο. Σωστές κινήσεις ζητάει η coach και goal. Πάρα πολύ όμορφο τέρμα. Πάλι με την Σιακαλή. 8-15. Σούσου. Δημητρίεβιτς, Σούσου, που παίζει και πάλι ως κεντρική, ως στο κέντρο τέλος πάντων, στη φυσική της θέση. Παραλίγο το λάθος εδώ όμως, πάλι Ιωάννου, θα σκοράρει η ομάδα του Λατσιών. Ιωάννου μοιράζει την Χαραλάμπους και εκείνη τελειώνει τη φάση για ακόμα ένα τέρμα, το 16ο της ομάδας των Λατσιών. 8-16 και πάλι double score. Το πρώτο μάτς, το προηγούμενο μάλλον μάτς των δύο ομάδων ήταν σαφέστατα πιο εύκολο για τις, πιο δύσκολο, συγγνώμη, για τις πρωτοπόρες της βαθμολογίας. Εδώ κάνουν ένα μικρό πάρτι, ξανά εφηνιδιασμός για τα Λατσιά, γκολ! Πάρα πολύ εφηνιδιασμοί για τα Λατσιά, πολλά λάθη για τον Πανελλήνιο και το σκορ είναι φυσιολογικό σε υψηλά επίπεδα, σε υψηλά επίπεδα διαφοράς. 8-17, Ιωάννου σημειώνει άλλο ένα τέρμα, το τέταρτο της αν δεν κάνω λάθος για σήμερα. Αγκάρι και πάλι, πάρα πολύ ωραίο τελείωμα από την Σιακαλή. Η Σιακαλή έχει πάρει τα βλέμματα πάνω της. Είναι λογικό, έχει τελειώσει πάρα πολύ όμορφα τις φάσεις από τη θέση του εξτρέμ και έχει πετύχει 4 τέρματα. Η κυρία Κουπεπίδου σίγουρα θα σταθεί στην εμφάνιση της παίχτριάς της. Τώρα τα Λατσιά γυρνάνε με αριστοτεχνικό τρόπο την μπάλα, όμως φοβερή απόκρουση από την Βαρέλια, η οποία δίνει την κατοχή στον Πανελλήνιο. Ωστόσο το λάθος για την ομάδα του Πανελληνίου, άλλο ένα για τις γηπεδούχες. Η μπάλα παραμένει στα Λατσιά, δεν βγήκε ευνηδιασμός, φάουλ και η μπάλα σε οργανωμένη επίθεση τώρα για τα Λατσιά. Για την ομάδα των Λατσιών, η Γιαννούλα Ισούσου θα σουτάρει, η μπάλα φεύγει out, φεύγει μάλλον έξω και η κατοχή στον Πανελλήνιο. 9-17, Αντωνίου,
ήρεμα γυρνάει η μπάλα για τις ουραγές της βαθμολογίας. Η Σίζινου θα κάνει πολύ ωραία κίνηση. Πάρα πολύ όμορφα κίνηση εδώ. Δείτε ξανά φοβερό σουτ μέσα από χέρια αντιπάλων, μέσα από τρεις παιχτριές. Η Σίζινου θα σκοράρει για το 10-17. Στο μείον 7 η ομάδα του Πανελληνίου. Η Σούσου τώρα, η μπάλα γυρνάει, το λάθος, αλλά προηγήθηκε φάουλ αρχικά 3 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Σε ένα μάτς το οποίο υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, αλλά βλέπουμε εξαιρετικό θέαμα, πολύ όμορφα γκολ. Άλλο ένα πήγε να σημειώσει η Σούσου, όμως η τερματοφύλακας των γηπεδούχων κάνει φοβερή αποκρουσή, κάνει πολύ ωραία αποκρουσή. Δείτε ξανά, μέσα από πολλά χέρια η Σούσου σούταρε, αλλά η Βαρέλια κατεβάζει ρολάγκα το 10-17, το οποίο παραμένει. Τώρα ο Πανελλήνιος αναζητά ένα τέρμα για να φτάσει διαφορά στα 6 τέρματα. Η Αντωνίου προσπάθησε να κάνει μια καλή κίνηση έτσι ώστε να τελειώσει τη φάση. Δεν τα κατάφερε, φάουλ, τσαγκάρι, μπάλα γυρνάει με υπομονή. Και παραλίγο να έχουμε πολύ όμορφο τέρμα από την παίχτρια του Πανελληνίου, την Ηρακλέους, η οποία κερδίζει το πέναλτι και η Φρατίλα θα το εκτελέσει για το 11-17. Η Φρατίλα λοιπόν από έναντι από την Σκουτάιτε, για να δούμε αν θα γράψει το μείον 6 για την ομάδα του Πανελληνίου. Φρατίλα με τη Σκουτάιτε, γκολ! Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση πέναλτι από την παίχτρια του Πανελληνίου. 11-17 το σκορ. Λίγες στιγμές πριν από την ανάπαυλα, η Σούσου για την Κάντορ. Η Σούσου γυρνάει και πάλι και έχουμε το γκολ. Έχουμε το γκολ από την παίχτρια των Λατσιών. ...11-18... ένα λεπτό πριν τη λήξη του αγώνα, του πρώτου ημιχρόνου, με συγχωρείτε. Ο Πανελλήνιος με την κατοχή στα χέρια του κερδίζει άλλο ένα πέναλτι, με την Φρατίλα να μπαίνει ξανά για να το εκτελέσει. 11-18 η Φρατίλα απέναντι στη Σκουτάιτε και το γκολ. 12-18, η Φρατίλα δεν έχει αστοχήσει στις εκτελέσεις των πέναλτι και τα δύο τα έχει πάρει εκείνη. Η Δημητρίεβιτς τώρα ξαναπέρασε στον αγωνιστικό χώρο με ένα φάουλ για τα Λατσιά. Παραλίγο να βγει ένα λάθος εδώ για τον, για την ομάδα του κύριου Σοφοκλέους, για να βγει στον ευνηδιασμό ο Πανελλήνιος. Δεν τα κατάφερε. Η Σούσου τώρα γυρνάει την μπάλα προς την Χαραλάμπους και δίνει εκείνη το φάουλ 10 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του ημιχρόνου. Έχουμε νέο φάουλ. 3-2-1 και έχουμε ημίχρονο εδώ στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ωστόσο η παράβαση θα εκτελεστεί. Η Χαραλάμπους με την μπάλα και η Δημητρίεβιτς. Λογικά η Δημητρίεβιτς θα το κάνει μπροστά από ένα τείχος. Να δούμε αν θα σκοράρει από μια δύσκολη θέση. Η Δημητρίεβιτς θα σουτάρει, η μπάλα χτυπάει στην εξωτερική πλευρά του τέρματος που υπερασπίζεται η Βαρέλια. Και έχουμε ημίχρονο λοιπόν. Ημίχρονο 12-18. Μια εύκολη θα λέγαμε αποστολή για την ομάδα των Λατσιών μέχρι στιγμής. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο ημίχρονο. Εμείς βλέπουμε εδώ κάποια ωραία στιγμιότυπα. Πάμε για το απαραίτητο break και επιστρέφουμε για την δεύτερη πράξη της σημερινής αναμέτρησης που ανοίγει την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος χειροσφαίρισης γυναικών
το σκόρ του πρώτου ημιχρόνου με απόλυτη πρωταγωνίστρια την Δημητρίεβιτς που έχει σημειώσει 9 τέρματα. Να θυμίσουμε και την ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ένωση Νέων Αθιένου Πανελλήνιος και Σάιβιου Λατσιά Αραδίπου. Όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου εδώ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μια μετάδοση την οποία σας φέρνει κοντά σας η εταιρεία Sideview Developers μέσω του Alpha Sports TV. Φυσικά ελεύθερα για όλο τον κόσμο μέσω του Alpha Sports TV μπορείτε να δείτε τα σημαντικότερα μάτς της χειροσφαίρισης των γυναικών αλλά και των ανδρών. Το κανάλι μας το οποίο βρίσκεται κοντά σε όλη τη δράση του αθλήματος. 12-18. Δεν έχουμε κάποιο τέρμα στα πρώτα δευτερόλεπτα, στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Ο Πανελλήνιος προσπαθεί να επιτεθεί. Γίνεται ένα λάθος. Και τα Λατσιά τώρα θα επιτεθούν. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Alpha Sports TV σας φέρνει κοντά handball, μπάσκετ, αρκετή δράση από τις πολεμικές τέχνες. Φυσικά είμαστε κοντά σε όλα τα αθλήματα που έχουν ανάγκη προβολή στη χώρα μας, διότι δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο η Κύπρος. Η Κύπρος έχει και άλλα αθλήματα, έχει και ομάδες αξιόλογες σε άλλα αθλήματα όπως είναι το handball, το volley και το ποδόσφαιρο βέβαια, με την Ομόνοια 1948 να μονοπολεί το ενδιαφέρον μέσω του Alpha Sports. Πάρα πολλά λοιπόν και ενδιαφέροντα μπορείτε να δείτε μέσω του καναλιού μας που εκπέμπει μέσω του Facebook, μέσω του YouTube, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας. Μπορείτε να βρείτε πολλά διαμάντια λοιπόν μέσα από το Alpha Sports TV. Επιστρέφουμε στη δράση 12-18. Κυρία Κουπεπίδου δίνει τις οδηγίες της για να μειωθεί και άλλο η διαφορά για τις γηπεδούχες. Αντωνίου θα πάρει τα βήματα, θα σουτάρει. Θα πέσει πάνω στο πόδι μιας παίχτριας των Λατσιών. Και έχουμε time out. Πάνω στην Βραχίνη το έπεσε κατά λάθος η παίχτρια του Πανελληνίου. Η Έλενα Ιβραχήμη δεν φαίνεται να έχει κάτι. Παρόλο που πόνεσε αρχικά, είναι ok και το μάτι συνεχίζεται. Δεν είχαμε time out παρόλο που για εκεί οδεύαμε. Η Σούσου τώρα γυρνάει μπάλα. Η Κάντορ θα πάρει τα βήματα και θα σκοράρει. Πολύ όμορφο τέρμα. Η Κάντορ γράφει το 12-19. Το 10-19 λοιπόν, εδώ στην έσοδο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Τσαγκάρη θα γράψει το 13-19, πολύ όμορφο τελείωμα. Η Τάκη δεν μπόρεσε να αποκρούσει. Έχασε λίγο και τον βηματισμό της, ωστόσο αυτό το τέρμα δεν επηρεάζει την ομάδα των Λατσιών. 13-19. Τσαγκάρη, η οποία επέστρεψε στα τέρματα, τρία τέρματα για την Ρένα. Μια λάθος πάσα τώρα από τη Σούσου, δεν μπόρεσε να την υποδεχθεί σωστά η Κάντορ. Και ο Πανελλήνιος έχει την ευκαιρία για κάποιο τέρμα. Οι αλλαγές γίνονται από την κυρία Κουπεπιδού. Η Σίζινου, την μπάλα για την Αντωνίου. Τσαγκάρη. Και η Σιακαλή βέβαια, η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση στο σημερινό μάτς με τα τέρματά της. Πολύ ωραία τέρματα για την Σεγαλή, η οποία βρίσκεται στη θέση των εξτρέμ και έχουμε ένα φάουλ. Βλέπετε ξανά. Όλα έτοιμα για να εκτελεστεί η παράβαση. Τσαγκάρη θα πάρει, θα γυρίσει την μπάλα στη Σιακαλή, χάνει τα βήματα η Σιακαλή, λάθος από τον Πανελλήνιο και η μπάλα στα Λατσιά. Κάντορ
Δημητρίεβιτς. Δημητρίεβιτς και πάλι. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Από το μαρκάρισμα της Παπαργύρη. Δεν τη χάνει όμως και τώρα προσπαθεί να σκοράρει. Δημητρίεβιτς γυρνάει. Πασάρει. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση των παιχτριών του κύριου Σουφοκλέους. Το σουτ θα γίνει από την Κάντορ, η οποία κερδίζει το φάουλ. Σούσου, Δημητρίεβιτς με την μπάλα. Η Δημητρίεβιτς θα πάρει τα μήματα, θα σουτάρει μπάλα στο δοκάρι. Εντυπωσιακή πορεία της. Αλλά δεν καταλήγει σε γκολ. Η κατοχή αλλάζει χέρια, πηγαίνει στην ομάδα του Πανελληνίου. Μια πολύ ωραία φάση με το δοκάρι της Δημητρίεβιτς. Η Σίσινου σίγουρα μπορεί πολλά περισσότερα στο χώρο της γυροσφαίρης. Έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Η Σίσινου θα πάρει τα βήματα και θα σουτάρει από την θέση πλάγι αριστερά. Ένα φάουλ, το είδαμε. Μάλλον ένα πέναλτι, το οποίο θα το εκτελέσει και πάλι η Φρατίλα. Ευκαιρία να πετύχει το τρίτο τέρμα της από την θέση του πέναλτι. Φρατίλα με την Τάκη, θα την κερδίσει για ακόμα μια φορά. 14-19, πλησιάζει δειλά-δειλά ο Πανελληνίος. Χρειάζεται προσοχή από τους φιλοξενούμενους. Σούσου, Δημητρίεβιτς, η Σούσου γυρνάει μπάλα, λάζει από τον Πανελλήνιο. Ευκαιρία για εφηνιδιασμό, να δούμε αν ο Πανελλήνιος θα βγάλει εφηνιδιασμό. Η Σίζινου βρίσκεται στο έδαφος, όμως η μπάλα εξελίσσεται. Έχουμε φοβερή απόκρουση στο σούτ, σε καλή από την Τάκη. Κρατάει τη διαφορά στα 5 τέρματα, την είδατε ξανά. Φοβερή απόκρουση από την Άντρια την Τάκη, η οποία πανηγυρίστηκε έξαλλα από τις ακαδημίες του ομάδα των Λατσιών, από τις αποδομές. Πολύ όμορφο το σουτ της Σιαγαλή, αλλά η Τάγκη έδειξε την κλάση της κατεβάζοντας ρολά. 14-19 παραμένει η μπάλα στην κατοχή του Πανελληνίου. Είχε την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο. Σίζινου τώρα. Σίζινου με την μπάλα. Γυρνάει στην Ιερίδου, η οποία παίρνει το φάουλ με το βαρύ κορμί της. Η Σίζινου περιμένει τη συμπαιχτριά της. Η Σίζινου θα πάρει το φάουλ. Βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα μικρό πρόβλημα με την είσοδο της Ιερίδου στο πίβοτ. Η Σίζινου τώρα θα σουτάρει. Η Τάκη θα κατεβάσει και ευκαιρία για εφηνιδιασμό για τα Λατσιά. Για να δούμε. Η Τάκη προσπάθησε να βρει την Χαραλάμπους. Η μπάλα όμως δεν της έκανε το χατήρι να προσγειωθεί στα χέρια της. Και ο Πανελλήνιος χάνει ακόμα μια ευκαιρία στον εφηνιδιασμό να σκοράρει με την Κυριακίδου, η οποία στοχεί. Παραμένει έτσι το 14-19. Η Τζιόφου πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, παίρνει τα... προσπάθησε να πάρει δύο παίχτριες πάνω της για να σουτάρει. Πήρε το φάουλ, η Σούσου, η Τζιόφου, η Σούσου και πάλι για την Δημητρίεβιτς. Η μπάλα γυρνάει με υπομονή και σκοράρουν τα Λατσιά. Σκοράρουν τα Λατσιά για το 14-20. Βλέπουμε την μπάσα της Δημητρίεβιτς στην κατάλληλη στιγμή. Και το τέρμα από την Ιωάννου, αν δεν κάνω λάθος, αν είδα σωστά, 14-20. Στα 6 τέρματα η διαφορά των δύο ομάδων. Ο Πανελλήνιος τώρα με την Αντωνίου θα σκοράρει. 15-20. Ο Πανελλήνιος δεν λέει να παραδοθεί. Και μειώνει εκ νέου τη διαφορά, κάνει κάπως ανταγωνιστικό το μάτς. 5 τέρματα δεν είναι τίποτα στο handball, αρκεί ένα μικρό blackout για να
Μπει ξανά ο Πανελλήνιος στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Ισούσου με την Τζιόφου. Ισούσου και πάλι ένταση στο μάτς. Πολύ ωραίο. Ένταση αγωνιστική φυσικά πάντα. Πολύ ωραίο τέρμα εδώ. Βλέπουμε ξανά την Έλληνα τη Βραχίμη. Υποδέχτηκε άψογα την μπάλα και τελείωσε την φάση για το 15-21. Το δεύτερο τέρμα της Βραχίμη στη σημερινή αναμέτρηση. Τα Λατσιά διατηρούν την διαφορά τους, διατηρούν το προβάδισμά τους. Σίζινου γυρνάει μπάλα. Παραλίγο το λάθος εδώ από τον Πανελλήνιο. Η Τσαγκάρη θα πάρει τα βήματα, θα σουτάρει. Η Τάκη όμως δεν ευθυνδιάζεται και κρατάει την μπάλα στα χέρια της. Δημητρίεβιτς, Τζιόφου. Η μπάλα γυρνάει με ταχύτητα για τα Λατσιά. Δημητρίεβιτς θα πάρει ένα πολύ όμορφο σουτ και θα γράψει το 15-22. Δέχτηκε την πάσα και με ένα αριστοτεχνικό σουτ θα λέγαμε. Όχι τόσο δυνατό, αλλά σίγουρα με αρκετή τεχνική. Θα γράψει το 15-22. Δημητρίεβιτς η απόλυτη πρωταγωνίστρια. Εννέα τέρματα για την Δημητρίεβιτς. 15-22. Συζήνουμε την μπάλα για την Τζάγκαρη. Η Αντωνίου, η Σίσινου θα προσπαθήσει να σουτάρει, τελικά θα πάρει παράβαση. Για να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η φάση για τον Πανελλήνιο. Μπάλα στο πίβοτ. Με την Ιερίδου. Κερδίζει το φάουλ Ιερίδου. Η μπάλα στα χέρια του Πανελλήνιου, 15-22. Η Σίζινου δέχεται τραβήγματα από την εξαιρετική άμυνα της Τζιόφου. Να δούμε τώρα τον Πανελλήνιο που θα σκοράρει. Εντυπωσιακό τέρμα ο Πανελλήνιος. Βλέπουμε ξανά εδώ τη φάση. Το τέρμα το οποίο ήρθε από την Ιερίδου. 15-22. Τζιόφου τώρα. Έχουμε και δίλεπτη αποβολή στην ομάδα των Λατσιών που θα προσπαθούν να σκοράρουν με παίχτρια λιγότερο. Μουσική 16-22, με συγχωρείτε. Τζιόφου σουτάρει, η μπάλα στα χέρια της τερματοφύλακας της πορτιέρα του Πανελληνίου. Αλλά υπάρχει παράβαση πιο πριν. Άρα η μπάλα παραμένει στα Λατσιά. Η Δημητρίεβιτς κάνει ένα από τα σπάνια λάθη της και δίνει την ευκαιρία στο Πανελλήνιο να επιτεθεί με παίχτη παραπάνω. Αμπουνάσαρ. Μπάλα γυρνάει στην Ιερίδου. Στην Αμπουνάσαρ και πάλι. Η Ιερίδου θα σκοράρει εντυπωσιακό τέρμα. Πολλά προβλήματα έχει δημιουργήσει από τη θέση του πίβοτ η Ιερίδου. Βλέπουμε και την Τάκη να διαμαρτύρεται για την άμυνα των συμπαιχτριών της. 17-22 για τον Πανελλήνιο με την Ιερίδου και πάλι. Δημητρίεβιτς για τη Σούσου. Πάλι λαθός, όχι. Η μπάλα φτάνει στη Δημητρίεβιτς. Η Χαραλάμπους πήγε να κάνει ένα σούτ για να νικήσει την Βαρέλια. Δεν τα καταφέρει όμως. Άρα ο Πανελλήνιος έχει την ευκαιρία να επιτεθεί και πάλι για νέο τέρμα. Αυτή τη φορά όχι με παίχτη παραπάνω, διότι σε 8 δεύτερα λίγοι δίλεπτη το Λατσιόν. Για να δούμε ο Πανελλήνιος τι θα καταφέρει να κάνει με την Τζοάννα τη Σίζινου. Η Σίζινου θα μπει και θα πάρει το φάουλ. Σούταρε. Η Τάκη δεν ευθυνδιάστηκε. Παραμένει το 17
22-13 και 49 από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Η Σιζινού γυρνάει εντυπωσιακά την μπάλα, παραλίγο να χαθεί η μπάλα από την Αμπουνάσαρ, τελικά σώζει την κατοχή η Σιζινού για την Κυριακίδου. Η Ερίδου παραμένει στο πίβο, τη Σιζινού παίρνει βήματα, σουτάρει, προσπαθεί η Ερίδου να πάρει την μπάλα, να καταφέρνει και στον Πανελλήνιο ξανά η επίθεση. Να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούν αυτήν την επίθεση οι γηπεδούχες. 17-22 στο πλην 5. Πολύ καλό πρόσωπο από τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και μετά για την ομάδα του Πανελληνίου. Σαφώς βελτιωμένη η ομάδα, το σύνολο της κυρίας Κουπεπίδου. Η Άμπου Νάσαρ κάνει το λάθος, η Τάκη παίρνει την μπάλα στη Δημητρίεβιτς. Η Δημητρίεβιτς χάνει την μπάλα από τα χέρια της, η Βραχίμη στο rebound, σουτάρει, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω από την εστία του Πανελληνίου. Έτσι η κατοχή περνάει στις γηπεδούχες. ...17-22. Να δούμε ο Πανελλήνιος. Έχουμε φάουλ ή πέναλτι, για να δούμε. Έχει γίνει ένα μαρκάρισμα εδώ πάνω στην Κυριακίδου. Φάουλ τελικά, η Τσαγκάρη θα σουτάρει στο δοκάρι, μπάλα δεν της κάνει την χάρη. Και η Δημητρίεβιτς τώρα απέναντι από την τερματοφύλακα των Ατσιών. Και πολύ ωραίο τέρμα για τις φιλοξενούμενες. Η Βαρέλια δεν κατάφερε να πιστοποιήσει την εξαιρετική της εμφάνιση σε αυτή την φάση. Έτσι δέχεται ένα τέρμα για το 17-23 από την Δημητρίεβιτς, η οποία πιάνει διψήφιο αριθμό τερμάτων 10. Σίζιν τώρα, Ιερίδου και γκολ. Γκολ για την Ιερίδου, η οποία κάνει ζημιά από το πίβοτ στην πολύ καλή ομάδα των Ατσιών. 18-23 για την Ιερίδου, που πετυχαίνει το τρίτο της θέρμα. Στο πλην 5 και πάλι ο Πανελληνίας. Σούσου, Τζιόφου. Σούσου και πάλι, Δημητρίεβιτς. Σούσου. Γυρνάει αριστοτεχνικά στην Τζιόφου. Λάθος για τον Πανελλήνιο, όχι. Η μπάλα παραμένει στα Λατσιά, για να δούμε πώς θα καταλήξει η φάση. Και γκολ για τα Λατσιά, γκολ για τις φιλοξενούμενες με τη Χαραλάμπους. Γράφει το 18-24. Πολύ ωραίο τελείωμα από την Χαραλάμπους. Κάποιες φωνές από τον πάγκο των γηπεδούχων. 18-24. Έχουμε δίλεπτη αποβολή για τις γηπεδούχες, γι' αυτό διαμαρτύρονταν η κυρία Κουπεπίδου. Η Ερίδου περνάει εκτός για να μπει η Άμπου Νάσαρ. Η Σίζινου οδηγίες και από τον κύριο Σοφοκλέους για σωστή άμυνα, με παίχτρια παραπάνω η ομάδα των Λατσιών. Τσάνκαρη γυρνάει στην Σιακαλή, αλλά έχουμε επιθετικό πάνω στην Ιωάννου, άρα τα Λατσιά έχουν ευκαιρία να πάνε ξανά σε επίπεδα υψηλά τη διαφορά, με παίχτρια παραπάνω η ομάδα των Λατσιών. Η Βραχίμη θα σκοράρει μια πολύ όμορφη γκολάρα για το 18-25. Είδαμε πως γύρισε και έγραψε το 18-25. Βλέπουμε πως η απουσία της Κατερινέσκου δεν στοιχίζει στην ομάδα των Λατσιών, η οποία ελέγχει το παιχνίδι.
Κυριακίδου, Σίζινου. Παράβαση. Η μπάλα στα Λατσιά. Και time. Βασικά, όχι, έχουμε time out. Ενώ η μπάλα βρισκόταν στα χέρια των παιχτριών από τον Πανελλήνιο. Time out, απαραίτητο break και επιστρέφουμε εδώ στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Ρε Μιχάλη μου, δεν λέω το λατρεύω το σπίτι μας, αλλά αυτή η γειτονιά δεν έχει άβρα, βρε παιδί μου. Δεν έχει το γαλάζιο της θάλασσας να ταιριάζει με τα μάτια μας. Δεν έχει το πράσινο του δάσου να ταιριάζει με το καθιστικό μας. Μιχάλη! Τι να σου πω ρε αγάπη μου, άμα κερδίσω τον Τζόκερ θα σηκώσω όλο το σπίτι και θα το πάω όπου θέλεις. Τζόκερ, έπαιξες! Joker. Επιστρέψαμε λοιπόν για τη συνέχεια του αγώνα μας της 8ης αγωνιστικής Πανελλήνιος SiveView Λατσιά 18-25. Μια μετάδοση προσφορά του SiveView Developers μέσω του Alpha Sports TV αποκλειστικά και ζωντανά φυσικά από την αίθουσα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου σήμερα 18-25. Για να δούμε τη Δημητρίεβιτς. Σκληρό μαρκάρισμα από την Τσαγκάρη πάνω στη Δημητρίεβιτς. Φωνές. Θα εκτελεστεί παράβαση? Όχι. Ο διαιτητής πηγαίνει πίσω την φάση. Ο Πανελλήνιος, ο οποίος μπήκε κάπως αγριεμένος στον αγωνιστικό χώρο, διότι ο πρόεδρος της ομάδας, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με την προπονήτρια, διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές ότι δεν υπάρχει fair play στα μάτς των δύο ομάδων. Με αποτέλεσμα να δείξει ένα τραύμα, θα λέγαμε, μια πληγή από την Αντωνίου και να πει πού είναι το fair play. Καμιά αντίδραση από τον κύριο Σοφοκλέους. 18-26. Η Άντζελα η Δημητρίεβιτς, η οποία δέχτηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα, ωστόσο δεν γίνεται να μην βρεθεί ξανά σε θέση βολής, διότι έχει πάρει πολλές επιθέσεις των φιλοξενούμενων. Με παίχτρια λιγότερη ο Πανελλήνιος, 18-26, στο σύν 8 η διαφορά και πάλι. Για να δούμε τι θα καταφέρει ο Πανελλήνιος. Η Σίζινου προσπαθεί να μοιράσει, κερδίζει όμως την παράβαση, το φάουλ. Κυριακίδου, Σίζινου, Ματσάτοβα. Η Σίζινου όμως κάνει εκείνη το σουτ. Η Άντρια Ιτάκη κατεβάζει την μπάλα και πανηγυρίζει με πολύ δυνατό τρόπο αυτήν την εξέλιξη της φάσης. Η μπάλα πηγαίνει στην ομάδα των Λατσιών, η κατοχή στα Λατσιά. Για να δούμε τώρα την φάση, πολύ ωραίο συνδυασμός για τα Λατσιά. Out η μπάλα όμως στην επιλογή, περνάει εκτός η μπάλα. Στην επιλογή την οποία έκανε η Παρπούνα, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, η Αβραμίδου. Νέα σημαντική απόκρουση από την ομάδα των Λατσιών. Η Άντρια Ιτάκη πανηγυρίζει έξαλλα. Ωστόσο στην άλλη πλευρά του παρκέ παραλίγο να επιτεθεί ο Πανελλήνιος, αλλά υποπέφτει σε παράβαση.
Πέφτει σε παράβαση. 18-26. Τα Λατσιά σταθερά μπροστά. Η Σούσου με την μπάλα, η Δημητρίεβιτς. Ξανά η Σούσου παράβαση από την Δημητρίεβιτς. Την μπάλα στον Πανελλήνιο. 8 λεπτά πριν το τέλος. Η Κάντορ ξανά στον αγώνα. Τσαγκάρι, Ματσάτοβα. Η Ιερίδου θα πάρει τα... θα γυρίσει υπέροχα. Θα πάρει και το φάουλ. Βλέπουμε να είναι κάτω και να πονάει. Για να δούμε τώρα, διαιτητής και παίχτριες βρίσκονται πάνω της. Μπαίνουν γιατροί μέσα στο γήπεδο. Για να δούνε τι έχει η Ιερίδου. Από ό,τι φαίνεται απλά ένα ισχυρό τράνταγμα είναι. Για να δούμε, εισπράττει τα χειροκροτήματα φυσικά από τον κόσμο που βρίσκεται στην έσοδο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Βγαίνει για λίγο έξω, ωστόσο από ό,τι φαίνεται δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. 18-26. Η Παπαργύρη στη θέση της. Η Σίζινου με την Κυριακίδου τώρα, η Ματσάτοβα. Τα βήματα, η Ματσάτοβα σουτάρει, η Τάκη κατεβάζει την μπάλα, αλλά έχουμε παράβαση τώρα και πέναλτι για τον Πανελλήνιο. Το πέναλτι το οποίο θα το εκτελέσει η Φρατίλα, η οποία έχει 3 γκολ και τα 3 με πέναλτι. Η Φρατίλα απέναντι από την Τάκη. Για να δούμε, γκολ. Γκολ για τον Πανελλήνιο, 19-26, τέταρτο τέρμα. Και τα 4 με πέναλτι από την Φρατίλα. Έχουμε το απαραίτητο time out. 18-26, 22-53. Στο δεύτερο ημίχρονο πάμε στο απαραίτητο break και επιστρέφουμε για τη συνέχεια του αγώνα. Καθιστά μια επιχείρηση πραγματικά επιτυχημένη? Ποια τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει μεταξύ άλλων? Η SciView Developers δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης γης από το 2001, παρέχοντας ποιοτικά, οικιστικά και εμπορικά έργα εξαιρετικού σχεδιασμού στις καλύτερες περιοχές της Λευκωσίας. Επειδή ο κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός. SciView Developers. Θέμα εμπιστοσύνης. Επιστρέψαμε στη δράση εδώ στην έσοδο Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα Λατσιά στην επίθεση. 19-26 υπέρ το σκορ. Μια μετάδοση για την 8η αγωνιστική του προαθλήματος χειροσφαίρισης γυναικών που φέρνει κοντά σας το SciView Developers. Και επιστρέψαμε με γκολ. Με γκολ από την Ιωάννου. Και 19-27. Η Ιωάννου έχει σημειώσει αρκετά τέρματα. 6 για την ακρίβεια. Ωστόσο δεν είναι πρώτο σκόρερ, διότι η Δημητρίεβιτς στρέφει τα βλέμματα πάνω της με 10 τέρματα, ενώ από την πλευρά του Πανελληνίου 4 τέρματα έχει η Ρένα η Τσαγκάρη και 4 η Φρατίλα. Φρατίλα βέβαια από την θέση του πέναλτι. Και μόνο. Τώρα η Ιερίδου, να θυμίσουμε ότι βρίσκεται έξω διότι κάλεσε γιατρό, ωστόσο είναι υποχρεωμένη. Έτσι είναι υποχρεωμένη να μείνει εκτός για 3 επιθέσεις της ομάδας της. Άρα δεν μπορεί να την εκμεταλλευτεί στη θέση του pivot. Αυτή είναι η δεύτερη επίθεση του Πανελληνίου χωρίς την Ιερίδου. Η Αντωνίου τώρα με την μπάλα.
η Σίζινου. Η Αντωνίου και πάλι γυρνάει η μπάλα. Λάθος. Λάθος από την Σιακαλή, η οποία και αυτή παίζει καλά σήμερα. 19-27 παραμένει. Για να δούμε το Ταλατσιά. Θα σκοράρουν με την Ιωάννου. Όχι. Θα χάσουν ευκαιρία να κάνουν το σύνε 9 στην αναμέτρηση. Και ο Πανελλήνιος τώρα για την τρίτη επίθεση χωρίς την Ιερίδου, που θα είναι και η τελευταία. Αντωνίου, Τσαγκάρη, Κυριακίδου, μπάλα γυρνάει με άνεση από τον Πανελλήνιο. Ωστόσο τα Λατσιά προσπαθούν να σταματήσουν τις γηπεδούχες. Τσαγκάρη, λάθος τώρα από τη Σιακαλή και πάλι. Τώρα η Ιερίδου μπορεί να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Η Τάκη θα γυρίσει την μπάλα. Ένα πολύ εντυπωσιακό σούτ από την Χαραλάμπους. Δεν καταλήγει στα δίκτυα. Και τώρα ο Πανελλήνιος θα σκοράρει ένα αριστοτεχνικό τέρμα με την Αντωνίου για το 20-27. Πολύ ωραίο μάτς παρόλο την διαφορά των δύο ομάδων. Την ποιοτική διαφορά. 4 τελευταία λεπτά στην αναμέτρηση. Χωρίς δίλεπτες αποβολές αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες. Παίζουνε κομπλέ. Με τα Λατσιά να είναι στην επίθεση. Η Δημητρίεβιτς θα γυρίσει την μπάλα. Λάθος από τα Λατσιά. Στο μείον 7 ο Πανελλήνιος που επιτίθεται. Τσαγκάρη για τη Σίζινου. Ζητάει πόδια ο κύριος Εφοκλέους. Επαφή της μπάλας με τα πόδια. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Η Αντωνίου για τη Σίζινου. Ο Πανελλήνιος σε μια από τις τελευταίες του επιθέσεις στο παιχνίδι. Η Αντωνίου θα σουτάρει η μπάλα στην κατοχή των Λατσιών. Η Βραχίμη τώρα θα πάρει και θα σκοράρει με χαρακτηριστική ευκολία. Βλέπετε την μπάσα από την Κάντορ και η Βραχίμη θα σκοράρει για το 20-28. Το πέμπτο της τέρμα για σήμερα. 8 γκολ διαφορά για την ομάδα των Λατσιών, για τις πρωτοπόρες της βαθμολογίας, που εκεί θα μείνουν αν δεν αλλάξει συγκλονιστικά κάτι στα λεπτά που απομένουν. Δεν γίνεται να αλλάξει. Τώρα εφηνδιασμός για τα Λατσιά. Να δούμε ποια θα πάρει την μπάλα. Η Κάντορ προσπάθησε αλλά υποπέφτησε παράβαση, άρα ο Πανελλήνιος έχει την ευκαιρία να επιτεθεί και πάλι με την Ματσάτοβα. Να κερδίζει το φάουλ. Δημητρίεβιτς παραμένει στον αγωνιστικό χώρο παρόλο που φαίνεται να χωλαίνει. Τελικά βγαίνει διότι λέει ότι δεν μπορεί, τη ματιάσαμε. Κάποια ενόχληση έχει στο πόδι της και για να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα πέρασε στον πάγκο. Αντωνίου τώρα για την ομάδα του Πανελληνίου. Να δούμε. Η Παπαργύρη θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα για να τελειώσει τη φάση. Δεν τα καταφέρνει η Σίζινου. 2 λεπτά για την λήξη του αγώνα. Αντωνίου, Τσαγκάρη. Για την Αντωνίου που θα κερδιθεί από την Τάκη. Φοβερή απόκρουση από την Τάκη, η οποία βρίσκεται κάτω. Για να δούμε ξανά εδώ την φάση στο replay. Πρέπει να τη βρει και η μπάλα στο πρόσωπο. Γι' αυτό και βρίσκεται κάτω στο γήπεδο. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει κάτι. Παρόλο που δείχνει λίγο ζαλισμένη, είναι ok. Θα βγει τελικά και στη θέση της θα μπει η Κολιάντρη για πρώτη φορά στον αγώνα. Κολιάντρη περνάει για πρώτη φορά λοιπόν στον αγώνα στις τελευταίες επιθέσεις του μάτς, στο τελευταίο 1,5 λεπτό μάτς 8ης αγωνιστικής. Φέρνει κοντά σας το Alpha Sports
μέσω της χορηγίας του iView Developers και τους ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Τα Λατσιά τώρα με την μπάλα. Κερδίζουν το φάουλ. Όχι, υποπέφτησε παράβαση η Αντωνίου για τα Λατσιά. Άρα ο Πανελλήνιος με την μπάλα στα χέρια στο τελευταίο ένα λεπτό του αγώνα. Η Τσαγκάρη θα σουτάρει. Δεν μπορεί να σκοράρει, να κερδίσει την αντίπαλη τερματοφύλακα. Έτσι τα Λατσιά έχουν ευκαιρία να πάνε τη διαφορά στο σύν 9. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Δεν μπαίνει κάποιο τέρμα. Η Σύζυνου με την μπάλα τώρα. Μοιράζει την μπάλα προς την Ηρακλέους. Εκείνη καταφέρει να πιάσει την μπάλα. Κερδίζει και την παράβαση. Μισό λεπτό για τη λήξη του αγώνα μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ματσάτοβα με την μπάλα. Παίρνει τα βήματα. Σουτάρει. Αλλά η παίχτρια που μπήκε μόλις πριν λίγο κάνει αισθητή την παρουσία της η Κολιανδρή. Με μια πολύ όμορφη απόκρουση με τα πόδια. Και δεύτερη απόκρουση για την Κολιανδρή. Μπράβο στην Κολιανδρή που μπήκε κρύα και τα καταφέρνει να κατεβάσει δύο επιθέσεις του Πανελληνίου. Βαδίζουμε προς τη λήξη του αγώνα. Έχουμε κάποια ένταση εδώ με την Τζιόφου και την Τζάγκαρη. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δύο δευτερόλεπτα πριν από την λήξη του αγώνα. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι. Δεν είναι σωστά σε ένα άθλημα όπως το handball, ειδικότερα στις γυναίκες. Για να δούμε τι αποφάσισε ο ρέφερι της αναμέτρησης. Αποφάσισε το πέναλτι. Όχι το φάουλ. Πάνω στη Βραχίμη, δύο δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα, 20-28. Δεν θα αλλάξει κάτι με το σούτ της Ιωάννου. Και έχουμε το τέλος του αγώνα. Για τα Λατσιά, μια πάρα πολύ σημαντική νίκη στην κούρσα του πρωταθλήματος για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος χειροσφαίρισης γυναικών. Τα Λατσιά περνούν με μια διαφορά 8 τερμάτων από την έδρα του Πανελληνίου. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν. Πανελλήνιος 20, Λατσιά 28. Με μια διαστημική Δημητρίεβιτς που έφτασε τον διψήφιο αριθμό τερμάτων και οδήγησε επί της ουσίας την ομάδα του iView Λατσιά στους 13 βαθμούς. 4 βαθμούς διαφορά από την ομάδα της Αραδίπου που έχει 9, 8 η Αθιένου και παραμένει στους 0 ο Πανελλήνιος στην τελευταία θέση, αφού ούτε αυτή την φορά κατάφερε να προβληματίσει την ομάδα του Λατσιών, η οποία, όπως είπαμε και πριν, είχε απόλυτη πρωταγωνίστρια τη Δημητρίεβιτς. Αυτά λοιπόν από εμάς για τη μετάδοσή μας από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Alpha Sports έφερε κοντά σας την αναμέτρηση μέσω ευγενικής χορηγίας του SciView Developers. Τους ευχαριστούμε για αυτό. Αναμένουμε το αποτέλεσμα βέβαια και στο άλλο μάτς της αγωνιστικής που ξεκινάει σε λίγο, Αραδίπου Αθιένου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε κοντά στον Alpha Sports TV. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τα μάτς από το πρωτάθλημα χειροσφαίρισης γυναικών σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες μάλλον, με συναρπαστικά μάτς μόνο μέσω του Alpha Sports ζωντανά και αποκλειστικά. Από μένα τον Κυριάκο Αποστόλου και όσους εργάστηκαν για αυτή την μετάδοση, καλό σας βράδυ.